Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Πώς είστε? Νικόλα μου, πώς είσαι? Μια χαρά, χρόνια πολλά. Εδώ μετά το ξανά, δεν θυμάμαι που είναι. Θα μείνω πάνω. Έλα, Νίκο μου. Πιες και ένα καφεδάκι τώρα εδώ. Σκέφτομαι ότι εδώ και τώρα, απέναντί μου έχω όσους μπορέσαν να έρθουν. Αυτό με έσωσε. Γιατί, εάν καθόμουν μετά από την, δυστυχώς, από το μεγάλο ταξίδι το αιώνιο του μπαμπά μου, μετά από τις 11 Ιουλίου, να σκέφτομαι τι θα γίνει μετά, δεν θα μπορούσα να είχα επιβιώσει. Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ καλή άσκηση να την κάνετε ακριβώς έτσι. Άσκηση συνειδητότητας. Ναι, η άσκηση του εδώ και τώρα. Έτσι λέγεται αυτή η άσκηση. Κάντε το, θα με θυμηθείτε και θα δείτε πόση ενέργεια θα γλιτώνετε, γιατί εάν δεν το κάνουμε αυτό, διασπάμε τη σκέψη μας σε πάρα πολλούς κύκλους που ανοίγουμε και που δυστυχώς δεν τους κλείνουμε. Γι' αυτό θέλησα σήμερα να κλείσουμε αυτό το κύκλο. Συνήθως, όταν γίνεται αυτή η εκδήλωση, γράφω μία ομιλία. Σήμερα δεν θέλησα να το κάνω. Θέλω να σας προσφέρω κάτι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Αυτή είναι εδώ τη διαφάνεια. Είναι η συνειδητότητα του τι συμβαίνει όταν απαντάμε στο ποιος είμαι και ποια είμαι. Ποιος είμαι τελικά. Από πού κατάγω. Ποιοι ήταν οι προπάπουδες και οι προπάπουδες των προπάπουδών μου. Ποιες ήταν οι προηγούμενες γενιές. Καλώς όρισε, Σταύρο. Είτε το θέλουμε είτε όχι, κουβαλάμε την πολιτισμική κατάσταση η οποία μας ακολουθεί από γενιά σε γενιά. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε, μα αυτό δεν το μάθαμε έτσι στο σπίτι μας. Εγώ γιατί είμαι έτσι, γιατί αντιδρώ με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι μπορεί πριν, έτσι, πολύ πριν, η γνώση αυτή που κουβαλάμε εμείς, η συμπεριφορά, να προέρχεται από προηγούμενες γενιές. Δηλαδή να είναι καταγεγραμμένα στο DNA. Είναι καταγεγραμμένα από ό,τι αποδεικνύει η επιστήμη. Δεν κουβαλάμε δηλαδή μόνο κληρονομική ασθένεια. Κουβαλάμε, είμαστε ο κάθε ένας, από ό,τι καταλαβαίνετε, βάσει αυτού που είπα προηγουμένως, μια ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα. Είμαστε ένα μικρό θαύμα πάνω σε αυτό το πλανήτη Γη. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Αν τα ψάξουμε και λίγο τα πράγματα, μπορεί να καταλάβουμε και άλλα πράγματα πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Το ποιοι είμαστε. Στη συνέχεια, δεν μένουμε μόνοι μας, είμαστε σε επαφή και με έναν άλλον άνθρωπο. Αυτός ο άλλος άνθρωπος, καταρχήν μπορεί να είναι ο σύντροφός μας ή η σύντροφός μας. Ο συνεργάτης μας ή η συνεργάτηδά μας. Και η άλλη ή ο άλλος είναι μια ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα που κουβαλάει όλη τη διαφορετική πολιτισμικότητα από γενιά σε γενιά. Άρα, δεν είμαστε μοναδικοί στο να έχουμε αυτό το ανθρωπάκι, το πάνω-πάνω, το καταπληκτικό ανθρωπάκι που είμαστε εμείς, την κληροδότηση κατά κάποιο τρόπο, είναι και άλλοι. Και ο άλλος, ο άνθρωπος απέναντί μας, είναι μια ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα, ένα μικρό θαύμα. Συνήθως, οι αστερεότυπα αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια όταν μεγαλώνουν. Να μπαίνει στην καθημερινότητά μας,
αρχίζει και υπάρχει τριβή. Στην τριβή επάνω αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα θέματα που στην αρχή δεν τα βλέπαμε, γιατί δεν είχαμε κάτι να χωρίσουμε τότε. Μετά αρχίζει ο ανταγωνισμός αυτών των πολιτισμικών διαφορών. Χωρίζουμε στη ζωή μας, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μία ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα. Η ομάδα που δημιουργείται, πολιτικές, αθλητικές, σύλλογοι, χορευτικοί σύλλογοι, εκπαιδευτικοί σύλλογοι, σεμιναριακοί σύλλογοι, επιχειρήσεις, τα πάντα, είναι μέσα στην κοινωνία. Οι οποίες ομάδες αυτές, μέσα στην κοινωνία, που η ίδια η κοινωνία έχει μια προσωπικότητα, η ίδια η κοινωνία έχει μια προσωπικότητα, εναρμονιστούμε και να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Υπάρχει και μια άλλη κοινωνία, η ψηφιακή. Εκεί αρχίζουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί πίσω από αυτή την ψηφιακή κοινωνία, τα πάντα είναι εκεί μέσα σε αυτό το ψηφιακό κόσμο, ο οποίος είναι και θετικός, αλλά είναι και σκοτεινός. Εκεί λοιπόν παίζονται πλέον τα πολύ μεγάλα σχέδια και πλάνα. Ό,τι γράφετε, ό,τι αναζητάτε, ό,τι προσπαθείτε να μάθετε, καταγράφεται ισοβίως στον σκληρό δίσκο της ψηφιακής κοινωνίας. Γι' αυτό και όταν μπαίνετε στο Facebook ή στο mail σας έρχονται, αν θέλετε, ειδήσεις ή διαφημίσεις, σε σχέση με αυτό που εσείς αναζητήσατε. Είναι όλα καταγεγραμμένα, ακόμα και αυτά που σβήνετε. Άρα, εδώ μιλάμε για, αν θέλετε, έναν παγκόσμιο εκπολιτισμό ή απολιτισμό ή απολιτική. Και βλέπετε ότι σχεδόν πλέον αυτοί που δημιουργούν, αν θέλετε, και το management των εκλογών και τα λοιπά, μετράνε ακόμα και τη γνώση σας, τη γνώμη σας, ακόμα και όταν λέτε εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω ρε. Ξέρουν δηλαδή ακόμα και ποια θα είναι η αποχή και τι θα ψηφίσετε, ξέρουν. Από τα συμφραζόμενα τα οποία λέτε. Θα μου πείτε δηλαδή να μην λέμε τη γνώμη μας, να τη λέμε. Να την τεκμηριώνουμε και να προχωράμε, αλλά να ξέρουμε τι μας γίνεται όμως. Γιατί εκεί υπάρχουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια άνθρωποι που είναι ξεχωριστές και μοναδικές προσωπικότητες. Και όταν έγινε η ιστορία με τα εμβόλια, εγώ γέλασα πάρα πολύ, συγγνώμη που θα σας το πω, όταν κάποιοι μίλησαν για τσιπάκι. Γιατί είναι τόσο τσιπάκι η ζωή μας πλέον, τόσο καταγεγραμμένη, που ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να μας φοβίζει τόσο πολύ. Καταλάβατε τι εννοώ. Η εργασία που πιάνουμε στα 18 μας χρόνια, 22-24, είναι πηγή κοινωνικοποίησης. Στη συνέχεια, πηγή κοινωνικοποίησης η κοινωνία, τρίτη πηγή κοινωνικοποίησης και τέταρτη πηγή κοινωνικοποίησης, ψηφιακή κοινωνία. Και σε αυτήν είμαστε και οι ενήλικες πλέον, βλέπετε και μεγάλους ανθρώπους να ασχολούνται πλέον με το διαδίκτυο. Ακόμα και η πληρωμή που γίνεται στην τράπεζα είναι μια ενασχόληση, ξέρετε. Είναι ένας εκπολιτισμός προς την ψηφιακή κοινωνία. Δεν είναι κακό να μπορούμε να βάζουμε τα όρια μας. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι υπάρχει θετική πλευρά, γιατί μπορείς να έχεις ανοιχτά παράθυρα παγκοσμίως,
να μπεις σε ένα πανεπιστήμιο, παραδείγματος χάρη στο εξωτερικό, να κάνεις εξ αποστάσεως ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, που αυτό έχει διευκολύνει ποιους, αυτούς που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Έτσι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο λοιπόν να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα κομμάτια μας θετικά. Εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε, σας ευχαριστώ που με τιμάτε, που με αγαπάτε, το ξέρω, το έχω νιώσει όλο αυτό το καιρό. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θα συνεχίσουμε, θα βρούμε τους τρόπους. Χρήστε, από όλους τους παρόντες, με αγάπη για σένα. Να καλωσορίσω και την Άννα, τη Ζωζεφίνα μας και τη Λιδία που ήρθε τώρα. Ήρθε και κάποιος άλλος που δεν είδω. Ήρθε η μαγείρισσες.